ζητήματος. Μάλιστα, ήταν ο δικός σας δημοτικός σύμβουλος που κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Αμοχώστου, ήγηρε εντάσεις για την επίμαχη πρόσκληση στο λεγόμενο Δήμαρχο Αμοχώστου για να συμμετέχει στην αντικατοχική, όπως την ονομάζουν, εκδήλωση του Σαββάτου. Από την άλλη, ενδεχομένως το πρόβλημα να το έχει το ψευδοκράτος, λένε κάποιοι. Όντως, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος του ΕΛΑΜ ήταν αυτός ο οποίος παρευρέθηκε στη συγκεκριμένη συνεδρία και διαφώνησε με την απόφαση του Δημάρχου και κάποιου Δημοτικού Συμβούλου. Να διευκρινίσουμε το εξής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εμείς, ο Δήμαρχος έφερε προτετελεσμένων γεγονότων τους Δημοτικούς Συμβούλους για μια απόφαση η οποία στην ουσία είχε εμπαρθεί πολύ προηγουμένως και όλες οι διεργασίες για να καλεστεί ο ούτω καλούμενος δήμαρχος της κατεχόμενης Αμοχώστου έγιναν προηγουμένως. Αυτόν το σημειώνω ως απάντηση στον κύριο Ζανέτον, ο οποίος προηγουμένως είπε ότι ο Δήμος είναι σε συνεχή επαφή μαζί με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη συνεργασία τους. Εάν δεν υπήρχε πρόβλημα, δεν ήταν ανάγκη να γίνει κατά αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσε να λεχθεί προηγουμένως και να συζητηθεί. Yeah. Πάω όμως σε κάτι πολύ ουσιαστικότερο. Δημιουργείται κατά τη δική μας εκτίμηση ένα μείζον πολιτικό πρόβλημα. Και αυτό γιατί με τη συγκεκριμένη απόφαση ο Δήμαρχος Αμοχώστου και το Δημοτικό Συμβούλιο στην ουσία έχουν αντικαταστήσει την ίδια την κυβέρνηση και το Εθνικό Συμβούλιο, οι οποίοι καθορίζουν τη γραμμή όσον αφορά τη διαχείριση του Κυπριακού προβλήματος. Δηλαδή ξεφεύγουν από τις ευθύνες τις οποίες έχουν ως Δημοτικό Συμβούλιο και τώρα, κατά τη δική μας επαναλαμβάνω πάντα άποψη, θα πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες που θα τους βαραίνουν επειδή υποβαθμίζουμε το πρόβλημά μας από μόνοι μας, δίνουμε επιχειρήματα στην Τουρκία, η οποία θα τα εκμεταλλευτεί στο μέλλον και θα παρουσιάσει την αποδοχή μας ενός θεσμικού οργάνου να παρευρίσκεται στον ίδιο χώρο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και να σημειώσουμε επίσης πως κατά το ΕΛΑΜ δεν υπάρχουν στα κατεχόμενα ούτε δημάρχοι, ούτε προέδροι, ούτε βουλευτές, ούτε υπουργοί. Και αυτό το σημειώνω γιατί επίσης άκουσα στην τοποθέτηση του κυρίου Ζανέτου την λέξη αξιωματούχος. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αξιωματούχος. Αυτός ο άνθρωπος είναι παράνομα τοποθετημένος ως δήμαρχος μιας πόλης ελληνικής, μιας πόλης η οποία εδώ και 49 χρόνια κατέχεται παράνομα από τουρκικό στρατό κατοχής. Από την άλλη όμως, κύριε Χρήστου, με συγχωρείτε που διακόπτω, προβάλλεται το επιχείρημα ότι γνωρίζει ο λεγόμενος δήμαρχος πού έρχεται, σε ποια εκδήλωση και ότι αυτό περνά μηνύματα καταδίκης της εισβολής, καταδίκης της κατοχής. Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Η δική μας αντίδραση επαφίεται στο γεγονός ότι αποδεχόμαστε κάποιον ως θεσμό, ανεξαρτήτως εννοώ προσώπου. Ναι. Όσον αφορά το συγκεκριμένο άνθρωπο, αν όντως είναι έτσι όπως αναφέρθηκε από τους διοργανωτές, τότε να του δώσουν το βήμα να καταδικάσει την εισβολή, να καταδικάσει τη συνεχιζόμενη κατοχή και να συνταχθεί μαζί μας στο ότι στην Κύπρο υπάρχει μόνο ένα νόμιμο κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα λέτε να βγει ανοιχτά, να καταδικάσει εισβολή, κατοχή, επικισμό και να αναγνωρίσει ως μόνο νόμιμο κράτος την Κυπριακή Δημοκρατία. Τα μακρά κοντά έγιναν. Φανταστείτε, για λόγους απλά θυμοτυπίας, το Σάββατο το βράδυ να είναι στην παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας, πώς θα αποκαλέσουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Δήμαρχο Αμοχώστου. Σημαίνει ότι οι παρεστάμενοι αποδέχονται ότι είναι ο Δήμαρχος Αμοχώστου. Ναι. Κάτι για το οποίο σίγουρα θα ζημιώσει και την υπόθεση της Αμοχώστου και την υπόθεση των προσφύγων
και την υπόθεση του Κυπριακού γενικότερα. Ναι. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως θα είναι ο κύριος ομιλητής σε μία εκδήλωση που θα είναι παρόν με την ιδιότητα του ο ψευδοδήμαρχος και μάλιστα ο τίτλος που κατέχει είναι ακριβώς σύμβολο της κατοχής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θεωρώ ότι έχει ακόμα το χρόνο να αντιδράσει και μπορεί να καλέσει τους διοργανωτές να ξεκαθαρίσουν το τοπίο, το τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιες είναι ακριβώς είναι οι προθέσεις του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και προηγουμένως, εάν τελικά καταδικάσει την εισβολή δημόσια και αποδεχτεί την ύπαρξη μόνο της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα είναι κάτι πολύ θετικό. Σε διαφορετική περίπτωση όμως, και οι διοργανωτές θα μείνουν εκτεθειμένοι και η παρουσία του Προέδρου θα δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Θα δημιουργήσει προηγούμενα, ας πούμε. Βεβαίως. Εμείς θεωρούμε ότι θα τα επικαλεστεί κάποια στιγμή. Δηλαδή θα μπορεί αύριο μεθαύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να παρευρίσκεται με τον κατοχικό ηγέτη σε μια άλλη εκδήλωση. Εμείς βλέπουμε ότι δημιουργείται ένα προηγούμενο το οποίο θα επικαλεστεί στη συνέχεια τόσο η κατοχική ηγεσία αλλά και γενικότερα η τουρκική πλευρά σε όποια ζητήματα προκύπτουν ότι, μα ξέρετε, τη συγκεκριμένη μέρα, στο συγκεκριμένο τόπο αποδεχτήκατε κάποιον αξιωματούχο του κατοχικού αθεστώτος. Και να σημειώσω ακόμα κάτι, αν μου επιτρέπετε. Μας προβληματίζει ιδιαίτερα η στάση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με ποιον τρόπο θα ταξιδέψουν τους επόμενους μήνες αυτοί οι άνθρωποι σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα ή οπουδήποτε στον πλανήτη και να εξηγήσουν το πρόβλημα της εισβολής και της κατοχής όταν οι ίδιοι όχι απλά αποδέχονται, αλλά είναι με δική τους πρόσκληση που θα παραστεί στην αντικατοχική εκδήλωση ο παράνομος δήμαρχος της κατεχόμενης αμοχώς του. Τη στιγμή μάλιστα που την ερχόμενη Κυριακή, στις 6 του μήνα, η αμόχωστος τους μνημονεύει τους δύο τελευταίους ιερομάρτυρες της Κύπρου, τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολομό Σολομού. Θα μπορούσαν λοιπόν να προσκαλέσουν σε αυτή την εκδήλωση είτε γονείς είτε συγγενείς αυτών των ανθρώπων για να τους τιμήσουν αντί να καλέσουν αυτόν ο οποίος εκπροσωπεί στην ουσία τα τουρκικά στρατεύματα. Ναι. Δεν θα μπορούσα, κύριε Χρήστου, να μην ζητήσω τη θέση σας και επί του προηγούμενου ρεπορτάζ που έχει να κάνει με τα τετελεσμένα που επιχειρούνται, τους φετερισμούς των ελληνοκυπριακών περιουσιών από Ισραηλινούς και Τούρκους επιχειρηματίες, αλλά επίσης και τα όσα συμβαίνουν στην περικλειστή Αμόχωστο και τα όσα προσφάτως έχουν εξαγγελθεί από τον Ταγί Περτογάν για επικισμό της Κάτω Δερίνιας. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις και σε αυτόν το πλαίσιο βέβαια εντάσσεται και το άνοιγμα των Βαροσίων, η προσπάθεια για εγκατάσταση επίκων, εκμετάλλευση της συγκεκριμένης περιοχής. Και αυτό αποδεικνύει ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει όσον αφορά την κατοχική δύναμη. Από εκεί και πέρα είδαμε τις τελευταίες προκλήσεις που συμβαίνουν με το μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο τερματισμός των εργασιών για να μετατραπεί στην ουσία το συγκεκριμένο μοναστήρι Σεν Τζαμί έχουν σταματήσει οριστικά. Διαφορετικά, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει τη δυνατότητα, βάσει της αρχής της αμοιβαιότητας, να επαναφέρει όσες εκκλησίες μετατράπηκαν σε τζαμιά κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, να τις επαναφέρει πίσω σε ορθόδοξους ναούς. Τελειώνω με αυτό το οποίο με έχετε ερωτήσει αρχικά. Την εκμετάλλευση περιουσιών στα κατεχόμενα από επιχειρηματίες, είτε Τούρκους, είτε Ισραηλινούς, είτε οτιδήποτε άλλο. Η θέση δική μας είναι κάθετη. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται τις περιουσίες των προσφύγων μας πέρα από τους νόμιμους ιδιοκτήτες των περιουσιών αυτών. Ναι. Επομένως θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και να πάρει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Διότι από τη στιγμή που δεν είναι Τούρκοι πολίτες και είναι πολίτες άλλων χωρών. Και φαίνεται ότι να έχουν και συνεργούς στις ελευθερές περιοχές, κύριε Χρήστου.
Και οι πληροφορίες μας λένε, το ρεπορτάζ λέει ότι θα προχωρήσουν ακάθεκτα οι έρευνες. Και θα πρέπει να προχωρήσουν. Έθελα απλώς να συμπληρώσω το εξής. Επειδή ακριβώς είναι πολίτες ευρωπαϊκών χωρών ή είναι χωρών οι οποίες υπάρχει συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, μπορούμε να ζητήσουμε την έκδοσή τους στην Κύπρο για να οδηγηθούν ενώπιον των Κυπριακών δικαστηρίων. Ναι. Θα περιμένουμε από τις αρχές να ολοκληρώσουν την έρευνά τους και ελπίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα ως κράτος να σταματήσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει με τις περιουσίες των ελληνοκυπρίων προσφύγων. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρήστο, που ήσασταν απόψε εδώ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Με υπέρτιτλο «Την πεντασύλλαβη ελευθερία» ξεκίνησε το φετινό διπορικό της πρωτοβουλίας μνήμης Ισαάκ Σολομού με αφορμή τη συμπλήρωση 27 χρόνων από